Είναι γεγονός ότι η δικιά μας η κοινωνία έτσι όπως είναι δημιουργημένη, δομημένη, στο δυτικό κόσμο, που είμαστε τόσο πολύ κάτω από το στρες του να πετύχουμε περισσότερη παραγωγικότητα, δεν θέλουμε τα συναισθήματα, τα δυσάρεστα. Mm-hmm. Θέλουμε, επιτρέπουμε και αυτές οι δόσεις, mm-hmm. μόνο κάποια από τα ευχάριστα συναισθήματα, όπως τη χαρά, την ευχαρίστηση, την ικανοποίηση, mm-hmm. και λέω κάποιο μέρος, γιατί ούτε και αυτά τα επιτρέπουμε να εκδηλωθούν στο έπακρο. Μάλιστα. Κλασικό αυτό που λέμε, πολύ γελάσαμε, κάτσε τώρα να κάνουμε κάτι άλλο για να μην την πληρώσουμε στη συνέχεια. Θα κλάψουμε μετά. Λοιπόν, ναι, αυτό συνηθίζεται να το λέμε. Τώρα εκπείρας το λέμε, από φόβο, από ό,τι το λέμε δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως, υπάρχει ένας πλούτος κάτω από την παρατήρηση όλων των άλλων συναισθημάτων τα οποία βιώνουμε. Δεν υπάρχει τίποτα άχρηστο ουσιαστικά. Οτιδήποτε και αν συμβεί, είτε είναι ένα διαζύγιο, είτε είναι μια πτώχευση, είτε είναι που πέθανε το ζωάκι από ένα παιδάκι ή η αποτυχία της φοιτήτριας της εξετάσεις της. Οτιδήποτε και αν συμβαίνει, έχει ένα μήνυμα για μας. Και πολύ σημαντικό να ξέρουμε κάθε φορά πώς να αποκωδικοποιούμε το μήνυμα για να μπορούμε να μπαίνουμε και σε δράση. Οπότε λέτε να βιώνουμε τα συναισθήματά μας, να μην mm-hmm. τα αφήνουμε στην άκρη ή να τα δείχνουμε τώρα σωστά έξω, το τι φοβόμαστε, ότι θυμώνουμε, ότι στενοχωριόμαστε και τα αρνητικά τα συναισθήματα. Αυτό που προτείνω είναι να τα αναγνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται να μένουμε φόρου ζωής μέσα σε ένα θυμό ή μέσα σε ένα μίσος ή σε μια πίκρα mm-hmm. ή σε μια υπερκόπωση. Δεν χρειάζεται. Όσο είναι σημαντικό το να τα εντοπίσουμε, από εκεί και έπειτα, τόσο επίσης σημαντικό είναι και να φύγουμε από αυτή τη θέση. Ναι. Δηλαδή να μπούμε στη δράση της θεραπείας. Γενικά, το συναίσθημα, όρο συναίσθημα έχει αποδοθεί. Τι είναι ακριβώς το συναίσθημα? Γιατί, από ό,τι ξέρω, ο άνθρωπος έχει πολύ αυξημένο το συναίσθημα σε σχέση με τα υπόλοιπα ζώα. Και αν τα ζώα έχουν συνέστημα, δεν ξέρω. Έχουν και τα ζώα έχουν συνέστημα και τα ζώα πονάνε. Μερικά mm-hmm. από αυτά μπορούμε να τα δούμε να κλαίνε. Πολλά από αυτά έχουν τα συναισθήματα της αγάπης, της τρυφερότητας, της φροντίδας για την οικογένεια κλπ. Της βιαιότητας. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχουν και τα συναισθήματα και στο φυτικό βασίλειο ακόμα. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά πειράματα που έχουν γίνει με το να προσεγγίσουμε ένα φυτό και με ένα αναπτήρα και να το κάψουμε και μετά να χρησιμοποιήσουμε κάποια τεχνολογία για να δούμε τις αντιδράσεις, θα δούμε ότι το φυτό συστέλνεται. Κατεβαίνουν mm-hmm. οι γραμμές και κάθε φορά που κάποιος θα πλησιάσει με αναπτήρα χωρίς να το καίει, θα παρουσιάζει την ίδια αντίδραση που έχει mm-hmm. καταγραφεί μέσα στο κώδικα του. Mm-hmm. Όπως και όταν μιλάμε και στα φυτά και τα καλοπιάνουμε, αυθίζουν πιο εύκολα. Υπάρχουν πειράματα αυτή τη στιγμή που έχουν γίνει παγκόσμια να αναπτύξουν καλλιέργειες μόνο και μόνο οραματίζοντας θετικά στοιχεία για αυτή τη σοδειά. Είτε είναι δημητριακά, είτε είναι καλοπιστικά κλπ. Τραγουδάμε στα φυτά για να έχουμε καλύτερο στάχη, έτσι, καλύτερη σοδειά. Βεβαίως. Μα ό,τι περιμένουμε, αυτό θα πάρουμε. Αν τελικά περιμένουμε καλή σοδειά. Είχα δει ένα ρεπορτάζ για κάποιες καλλιέργειες κρασιού, νομίζω κάποιο νησί, που ο καλλιεργητής αυτός ήταν σάγωνο έδαφος, αλλά χρησιμοποιούσε κλασική μουσική. Και χρησιμοποιεί mm-hmm. κλασική μουσική και έχει πολύ καλύτερη ποιότητα κρασιού. Η κλασική μουσική με αρχηγό το Μότσαρτ έχει να επιδείξει πολύ θετική επίδραση σε όλα. Είτε είναι έμβριο, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι σχολική διαδικασία, είτε είναι περιβάλλον, mm-hmm. έχει πάρα πολύ θεραπευτικά αποτελέσματα. Είναι ωραίο πράγμα. Εξάλλου στην αρχαία Ελλάδα, όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα, σε όλους τους πολιτισμούς, έχει παρατηρηθεί ότι πριν από κάθε τι, τον